Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Άλλο ένα περίεργο βίντεο το οποίο απλά δεν θέλω να σας αφήσω χωρίς βίντεο, γιατί τα λαιμά καλά κρατούν, ο βήχας καλά κρατεί, αλλά δεν με έφτανε μόνο αυτό. Ήρθε και ένα φιστίκι και μου που τελείωσε και αν δεν καταλαβαίνεις για τι πράγμα μιλάω, στο σημερινό βίντεο θα σας κάνω ένα τζάμπο haul, μια και σήμερα πήγαμε στα τζάμπο του Λούρου για να αγοράσουμε κάποια πράγματα, κυρίως για το πάρτι γενεθλίων του μικρού μας, αλλά πήρε και κάποια έξτρα πραγματάκια. Αν βρίσκεται ενδιαφέρον για αυτό το βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε και για να μάθετε και το τι ακριβώς μου έχει συμβεί. Όπως σας έλεγα, με βρήκε ένα φιστίκι. Είχε έρθει η θεία μου στο σπίτι και καθόμασταν, είχα βάλει στην τραπεζαρία του μικρού μου δίπλα και του είχα δώσει φιστικάκια γιατί του αρέσει να τα σπάει και που κούτσου κούτσου τρώει και κανένα. Και ξαφνικά νιώθω μια ενόχληση στο μάτι. Λέω κανένα σκουπιδάκι μπήκε στο μάτι μου. Δεν δίνω βάση. Έλα όμως που ξεκίνησε να με ενοχλεί πάρα πολύ. Τι βάζω μέσα ορούς, τι βάζω μέσα νερό. Αυτό δεν έφευγε. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχω το μάτι τούμπανο. Σας έκανα κάποια story στο Instagram, γι' αυτό σας λέω ακολουθήστε με και στο Instagram, αλλά δεν με ακολουθείτε. Ελάτε να με ακολουθήσετε στο Instagram. Θα σου πω αν δω, θα σας βάλω το απόσπασμα για το πώς είχε γίνει το μάτι μου μέσα σε 2 ώρες. Λέω ότι σήμερα που είμαι πολύ καλύτερα θα ξεκινήσω να σας κάνω content, να σας δείξω και κάποια καινούργια προϊόντα που μου ήρθαν, κάποια καλλιτικά. Και λέω ετοιμάσω και βιντεάκι για το Instagram, αλλά και για το κυριακάτικό μας βίντεο, παθαίνω αυτό. Γεια σας, από εδώ είναι το μάτι μου. Με τα πολλά πολλά ήταν Πέμπτη και συνήθως στις Πέμπτες είναι κλειστά όλα τα ιατρία. Εγώ κατάφερα και βρήκα έναν οφθαλμίατρο να είναι καλά. Κλείσαμε ραντεβού στις 6:30 που πήγε και με είδε και βρήκε ένα φιστίκι κολλημένο στο πάνω βλέφαρο, από τη μέσα μεριά, το οποίο βασικά μου τραυμάτισε και το μάτι. Όπως το βλέπετε, το μάτι μου είναι πολύ καλύτερα. Είναι ακόμα πρισμένο, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Αλλά μου απαγορεύεται να χρησιμοποιήσω μακιγιάζ κοντά στην περιοχή. Οπότε το κανονικό haul που ήταν για εμάς να ανέβει, γιατί κανονικά haul θα ανέβαινε, που είναι με καλλιτικά, σας τα έχω εδώ πίσω. Έχω αυτά και έχω και άλλα τόσα στο διπλανό δωμάτιο. Αλλά ήθελα να είναι σε φάση όπου σας τα δείχνω και τα δοκιμάζουμε μαζί, θα πάει λίγο αργότερα. Λογικά στη μέση της εβδομάδας ή άλλο στην Κυριακή. Και έτσι λέω, τι να σας κάνω πάλι, τι να σας δείξω, εφόσον δεν μπορώ να πειράξω το πρόσωπό μου. Ούτε να το βάψω γιατί δεν δέχεται μακιγιάζ λόγω ότι είμαι τώρα 10 ημέρες άρρωστη και έχω αφυδατωθεί φουλ και ό,τι και να βάλω πάνω μου το φτύνει. Λέω θα σας κάνω το jumbo haul να σας δείξω τα πραγματάκια που αγόρασα. Πάμε όμως γιατί είναι πάρα πολλά για να μην σας πιάνουμε τον μπλα μπλα και να σας δείξω τι έχω αγοράσει. Θα ξεκινήσουμε από τα άσχετα πράγματα που είναι τα πράγματα του σπιτιού. Ετοιμάζουμε επιτέλους τον barbecue σε αυτό το σπίτι, στον εξωτερικό χώρο. Πείτε μου άμα θέλετε να σας κάνω βίντεο, να σας δείξω το σπίτι, βασικά τον κάτω χώρο δεν μπορώ να σας δείξω. Τον πάνω όπως σας έχουμε πει δεν μπορώ να σας τον δείξω ακόμα γιατί δεν είναι καν έτοιμος. Η τύχη είναι άβαυτη, μπρίζες δεν έχει σε λειτουργία. Και ναι, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον πάνω όροφο, αλλά άμα θέλετε μπορώ να σας δείξω τον κάτω όροφο. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, μιας και σας είπα για το barbecue που το ετοιμάζουμε έξω γιατί έρχεται και Πάσχα. Πήραμε αυτά εδώ τα 2 tools, βασικά δεν τα πήραμε, τα πήρε ο Βαγγέλης. Είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν γράφει και τιμή επάνω. Εγώ συνήθως βγάζω τα καρτελάκια, αλλά επειδή αυτά δεν θα τα χρησιμοποιήσω ακόμα, τα έχω αφήσει με τα καρτελάκια τους. Είναι αυτό εδώ που είναι για να ξύνεις ουσιαστικά τις χάρες, για το καθαρισμό της χάρας. Και πήρε και αυτό εδώ που λογικά είναι τσιμπίδα. Πήρα αυτά εδώ τα ποτήρια, μου αρέσουν πάρα πολύ σε σχήμα, αλλά σπάνε πάρα πολύ εύκολα, είναι πολύ κακή κατασκευή, όπως βλέπετε είναι θεόζαβα και δυστυχώς αυτό εδώ είναι και άλλο αυτοματικό, δεν το είδα όμως γιατί είχα πάρει την κούτα και όταν έχεις πάρει την κούτα, εντάξει τώρα δεν θα βγάλεις ένα να τα ελέγξεις να δεις άμα είναι κάποιο αυτοματικό. Οπότε ναι, αυτή εδώ είναι η μία εξάδα με ποτήρια που πήραμε. Πήρα ένα σουρωτήρι αρκετά μεγάλο για να κοσκινίζω το αλεύρι. Πήρα επίσης αυτό εδώ που είναι κανονικά για να στείλεις λεμόνια, πορτοκάλια. Έχω ηλεκτρικό, αλλά είπα ας πάρω και αυτό εδώ να υπάρχει σε περίπτωση που δεν έχουμε ρεύμα και μιας και τώρα το ρεύμα παράει κόκκινο. Ας πάμε σε λίγο καλύτερα στο φυσικό στύψιμο. Και πήρα αυτό που μου άρεσε γιατί ήταν και γυάλινο. Και μου αρέσει κιόλας που έχει και αυτό εδώ να το πιάσει στο χερουλάκι. Οπότε ναι, πήρα αυτό εδώ. Μία παγωθήκη, κανονικά το ψυγείο μας. Έχει από μόνο του για να βγάζει πάγο, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιούμε γιατί στην περιοχή που μένουμε έχει τρελό πρόβλημα με άλατα το νερό. Οπότε, επειδή εγώ έχω θέμα με τα νεφρά μου, δεν χρησιμοποιώ τα παγάκια που βγαίνουν από το νερό της βρύσης, μιας και δεν πίνω κιόλας από το νερό της βρύσης. Και πήρα παγωθήκη για να έχω παγάκια.
ένας σκορδοδιαλυτής, θα το πω εγώ. Είναι από αυτό που βάζεις μέσα εδώ το σκορδάκι, το πιέζεις και τσούκου τσούκου το λιώνεις. Έχω αλλάξει από αυτά εδώ πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, γιατί βγαίνουν όλα, τα φτιάχνουν, είναι ψεύτικα, ρε παιδί μου, και με το που το χρησιμοποιήσεις μία, δύο, τρεις, σπάνε. Οπότε ξαναπήρα άλλο ένα, μήπως και μου βγει καλύτερο αυτό. Πήρα αυτά εδώ τα πλαστικά τα καλαμάκια, τα οποία όμως είναι, μπορείς να τα ξαναχρησιμοποιήσεις, είναι σκληρό πλαστικό. Το παίρνεις και το ξαναχρησιμοποιείς και το ξαναχρησιμοποιείς. Δυστυχώς βέβαια πλένεται, αλλά δεν μπαίνει στο dishwasher. Επόμενο πράγμα που πήρα για το πάρτι είναι τα μπαμπού, τα φιρουνάκια. Πήραμε αυτά εδώ τα δύο, τα χάρτινα, τις δύο συσκευασίες με τα χάρτινα πιατάκια. Έχω και άλλα πιάτα, και άλλα πιρούνια, και άλλα κουταλάκια, οπότε πήρα απλά να συμπληρώσω για να έχω έξτρα, να μην ξεμείνω. Για τα μικρούλια μας πήραμε αυτά εδώ τα χρωματιστά τα ποτηράκια, γιατί το θέμα μας θα είναι δεινόσαυροι. Η αλήθεια είναι ότι στο Θοδωράκι το είχαμε πάρει από πέρυσι να κάνουμε πάρτι με δεινόσαυρους, αλλά λόγω του COVID δεν κάναμε, όμως τώρα θα κάνουμε. Πήρα για μένα αυτά εδώ τα τσιμπιδάκια, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω κιόλας. Για να το δοκιμάσουμε αυτό. Τσούπι, τσούπι, τσούπι. Α, κοριτσάκι. Σου ήρθε και κοντά. Δεν μου φτάνει που είμαι μακριά και με βλέπεις και έχω το μαύρο μου χάλια. Λέω, ας σου ήρθε και μία κοντά. Ορίστε. Βάλαμε και τα τσιμπιδάκια μας, σαν μικρά κοριτσάκια. Πήραμε αυτά εδώ τα καρεκλάκια, τα οποία έκανε 10 ευρώ το ένα. Πήραμε δύο για τα μικρά, γιατί θέλουμε να τους αλλάξουμε τις καρεκλίτσες που τους έχουμε κάτω στο τραπεζάκι τους. Αυτά είναι πολύ ωραία κατασκευή. Και γι' αυτό πήραμε, μας άρεσαν πάρα πολύ. Δεν ήθελα να πάρουμε καρεκλάκια, αλλά όταν τα είδαμε αυτά μας άρεσαν και έτσι πήραμε αυτά. Επίσης πήραμε μια τεράστια τσουλήθρα που την είχε 100 ευρώ, Παναγιά μου, αλλά δεν τους έχουμε τσουλήθρα για τον εξωχώρο και αυτή η τσουλήθρα που πήραμε έχει και βάση για νερό, οπότε θα είναι πολύ ωραία και το καλοκαίρι. Δύο μπάλες. Γενικότερα απογοητεύτηκα με τα πράγματα που βρήκα, όπως σας είπα, αλλά τέλος πάντων πήρα μια τεράστια υπογεία πράσινη, γιατί θέλω να κάνω κάτι κατασκευές για την ημέρα του πάρτι με δεινόσαυρους. Θέλω να ζωγραφίσω κάτι δεινόσαυρους για να έχουμε κάποιες δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Με παιχνιδάκια, ας πούμε, θα φτιάξω έναν δεινόσαυρο στον οποίο θα τους φτιάξω μπάλες. Θα είναι με μπαλονάκια γεμιστές με αλεύρι, ώστε να τις πετάνε μέσα στο στόμα του δεινόσαυρου και να κάνουν σαν σκοποβολή, αλλά και καλά ότι ταΐζουν το δεινόσαυρο, οπότε χρειαζόμουν αυτά. Πήραμε αυτά εδώ τα άκρως εκνευριστικά σφυριχτράκια, τα οποία όμως έχουν και το φουφουφού τους. Μπαλόνια, μπαλόνια. Ένα τεράστιο μπαλόνι, γιατί θα κάνω την πινιάδα και θα είναι σε σχήμα βου, οπότε χρειαζόμουν ένα τεράστιο μπαλόνι. Πώς τις λένε πινιάδες, τις λένε αυτές, μωρέ. Πινιάτα, πινιάτα, πινιάτα. Οπότε θα φουσκώσω αυτό και θα το ετοιμάσω εγώ, να κάνω την πινιάδα και να είναι σχήμα βου από δεινόσαυρο και καλά. Happy birthday, αυτοκόλλητα δεινόσαυρους. Ο αριθμός 2, γιατί γινόμαστε 2. Ένα βιβλιαράκι ζωγραφικής που βέβαια τώρα που το σκέφτηκα το μετάνιωσε, γιατί έχω από κάτω και το εκτυπωτή, οπότε μπορούσα να εκτυπώσω κατευθείαν δεινόσαυρους. Αυτό τι το θέλω. Επειδή κάτω έχουμε τεράστιες τζαμαρίες, θα πάρω τις κόλλες, τις σελιδούλες, που έχει διάφορους δεινόσαυρους για να ζωγραφίσουν. Βλέπετε, θα τις κόψω και θα τις κολλήσω στην τζαμαρία. Και θα τους έχω από κάτω μαρκαδόρους, που είναι μαρκαδόρους νερούς, τους οποίους τους αγόρασα, αλλά τους έχω εδώ, γιατί τους έβαλα κατευθείαν κάτω, για να ζωγραφίσουν σαν δραστηριότητα για την ημέρα του πάρτι. Δύο μεγάλες λευκές κόλλες, τις οποίες θα κάνουμε δύο παιχνίδια εδώ πάνω. Θα κάνουμε με δεινόσαυρο το χι όμικρον, το... πώς το λέγαμε? Χι-ο-χι, που παίζαμε, που ή συμπλήρωνες χι ή συμπλήρωνε η άλλη ομάδα όμικρον. Αυτό και άλλο ένα πάλι με πάζλα από δεινόσαυρους, θα τους κόψω εγώ σχεδιάκια για να σχεδιάσουν από μόνο τους με κομματάκια δεινόσαυρο, ή θα περιγράψω ένα μεγάλο δεινόσαυρο για να πάνε να τον ζωγραφίσουν μέσα με πινέλα και νερομπογιές. Επίσης, επειδή εδώ πέρα που μένουμε έχουμε πάρα πολλές ελιές και ωραία σημεία, τους πήρα αυγά, κανονικά είναι πασχαλινά αυγά, αλλά εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε ως αυγά δεινόσαυρου, με πιάνεις, και θα τα κρύψουμε σε διάφορα σημεία, ώστε να μπορέσουν να τα βρουν, να χωριστούν σε ομάδες και να τα βρουν, και όποιος βρει κάτι θα παίρνει δωράκι ή κάτι χαζούλι. Ένα δεινόσαυράκι. Τα είχα πανάκριβα και για τους δεινόσαυρους, δηλαδή απογοητεύτηκα πάρα πολύ, δεν βρήκα αυτά που ήθελα. Οπότε σίγουρα θα κρύξω και μια ματιά εδώ στη Λευκάδα, μήπως βρω δεινοσαυράκια έτσι πιο οικονομικά. Γιατί τα βρήκα αυτά εδώ που ήταν 5 μαζί, στα 6 μαζί, όπου θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Επειδή έχουμε χώρο, θα φτιάξουμε μια κατασκευή που θα βάλουμε άμμο και θα χώσουμε μέσα τα δεινοσαυράκια και τα παιδιά με φτιαράκια θα σκάβουν για να βρουν τα δεινοσαυράκια. Οπότε
Πήραμε και αυτό. Είχαν παλιά στα τζάμου κάτι μεγάλες σακούλες, τις οποίες είχε τώρα μέσα γεμάτο δεινοσαυράκια και αυτό θα με βόλευε πάρα πολύ, αλλά δεν είχε τίποτα. Λόγω ότι έρχεται Πάσχα, έχουν βάλει κυρίως Πασχαλίνα. Πάμε στις χάρτινες τσαντούλες όπου θα βγουν τα δωράκια για τους φίλους μας. Αυτό που βρήκα ήταν αυτή εδώ η τσαντούλα, η οποία έχει 50 κομμάτια με διάφορα χαζοπαιχνιδάκια για να μπουν μέσα στις σακουλίτσες με τα ευχαριστήρια που ήρθαν οι μικροί μας φίλοι. Έναν εσκαφέα μικρό, αυτό βασικά το πήραμε για τα γενέθλια του μεγάλου μου γιου που είναι τον επόμενο μήνα. Αλλά το πήραμε από τώρα. Όπως επίσης για τα γενέθλια του άλλου μου του γιου πήραμε ήδη μια έτοιμη πινιάτα που είναι σε σχήμα θησαυρού, γιατί ο Βασίλης τρελαίνεται για τα αυτοκίνητα, για τα φορτηγά, αλλά τρελαίνεται επίσης και για το παιχνίδι θησαυρού, για το κυνήγι θησαυρού, οπότε το πήραμε και αυτό εδώ. Το καλό είναι ότι εδώ πέρα μπορείς να κάνεις τρυπούλα, όπα, και να βάλεις μέσα τα τσιτσιλιμιτσιλί τράτατα. Πήραμε ένα φορτηγό. Αυτά ήταν φτηνά σχετικά, θα σας πω. Και έναν εσκαφέα. Έχουμε και καινούριο εσκαφέα το μεταξύ, αλλά δεν πειράζει. Πήραμε άλλο ένα για να τον αφήσουμε τελείως έξω, να τον διαλύσουν και αυτόν. Και αυτός δεν ήταν ακριβώς, εκεί στα 10 ευρώ ήταν. Και μετά θα περάσουμε σε ρουχαλάκι. Γιατί όταν πας στα τζάμπο και έχεις μικρά παιδιά, ειδικότερα αγοράκια, και εμάς κιόλας που βγαίνουν έξω και παίζουν όλη την ημέρα, τι γίνονται, τα ρούχα καταστρέφονται γιατί μπαίνουν μέσα στις λάσπες. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς γίνονται. Οπότε βρήκα ευκαιρία και τους πήρα φορμάκια και φανελάκια και βρακάκια. Οπότε πάμε να σας τα δείξω λίγο γρήγορα. Τους πήρα τέτοια φανελάκια, τα απλά, τα κλασικά, τα βαμβακερά, τα λευκά, τα οποία τα έχουν πάθινα στα τζάμπο, γιατί στα υπόλοιπα καταστήματα αυτά εδώ κάνει από 5 ευρώ το ένα ή από 10 ευρώ το ένα. Οπότε όχι, λέω, φέρε εδώ πέρα καμιά δεκαριά για τον καθένα, γιατί δεν θα κάνουμε δουλειά. Πήραμε εννοείται κάλτσες δεινόσαυρους. Γιατί βασικά αυτά είχε στα νούμερα των παιδιών. Είχε μόνο με δεινόσαυρους. Δεινόσαυρους και αυτοκινητάκια. Αυτοκινητάκια πήραμε την προηγούμενη φορά. Οπότε τώρα πήραμε δεινόσαυρους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παιδάκι που δεν έχει αυτά εδώ τα καλτσάκια. Φορμούλα νούμερο 1. Οι φόρμες ήταν κατά κύριο λόγο 3 ευρώ, αλλά ήταν και κάποιες που ήταν 10 ευρώ και 7 ευρώ. Αυτή εδώ ήταν στα 7 ευρώ. Μετά έχουμε αυτή που ήταν στα 3 ευρώ. Πήρα και βρακάκια για το μεγάλο μου το γιο, ο οποίος επιτέλους έχει μάθει και κάνει κανονικά την ανάγκη της στο πανάκι. Για το μικρό μου αυτή εδώ, αυτή, δύο μπλουζάκια, αυτό εδώ. Βρήκαμε και ένα σορτσάκι με δεινόσαυρους, γιατί όπως είπαμε έχουμε αδυναμία στους δεινόσαυρους. Αυτή εδώ η φορμούλα ήταν που έκανε 10 ευρώ. Από ποιότητα είναι ok, δεν είναι πάρα πολύ χοντρές, είναι προσλεπτές, αλλά μέσα κάποιες από αυτές έχουν φλίς. Αλλά βολεύουν μας πάρα πολύ, γιατί το σχολείο μας έτσι κι αλλιώς έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε ήταν ότι πρέπει. Και οι υπόλοιπες οι πιο απλές ήταν στα 3 ευρώ. Και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή εδώ η μικρή που είναι για το μικρό μου, για το οποίο έχει εδώ και καλά τα δεινοσαυράκια. Και σκέφτομαι μάλιστα να τον ντύσω και δεινοσαυράκι την ημέρα των γενεθλίων του. Οπότε θα δούμε. Αυτά τα είχα παραγγείλει από το AliExpress, αλλά αφορούν το πάρτι μας, τα είχα παραγγείλει πέρσι. Σου δίνω να καταλάβεις. Πήραμε αυτά εδώ τα παζλάκια, είχε 10 κομματάκια μέσα. Και είναι όλα έτσι περίεργες φατσούλες, πολύ γλυκούλικες. Οπότε αυτά θα μπουν στα δωράκια. Πήραμε αυτά εδώ τα οποία είναι μεγάλα. Είναι μεγάλα μπαλόνια δεινόσαυρου και τα είχα πάρει από το AliExpress. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, δεν μπορώ, ανυπομονώ, αλήθεια σας το λέω. Θα το στήσω έξω και θα τρελαθεί μικρός. Αντίστοιχα πράγματα έχω πάρει και για το πάρτι γενεθλίων του Βασίλη, όπου είναι με, όπως σας είπα, με σκαφές, με μπουλντόζες και τέτοια πράγματα. Και επίσης έχω πάρει αυτό εδώ πέρα. Θα μου πεις τι είναι αυτό. Είναι μικρά αυγά, όπως βλέπετε εδώ μέσα, τα οποία τα βάζεις μέσα σε νερό και αυτά από μέσα σκάνε δεινόσαυροι. Μετά από 2 ημέρες, ας πούμε. Τώρα, επειδή αυτά είναι πολύ μικρά, μπορεί να σκάσουν πιο νωρίς από 2 ημέρες. Εμάς αυτά μας τα είχαν φέρει δώρο η κουμπάρη μας από την Τσεχία σε μεγάλα αυγά. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί το χασέβανα, παιδιά, να δούμε πώς θα βγει ο δεινόσαυρος. Οπότε, αυτό θα μπει στα δώρα που είναι στα δωράκια που θα δώσουμε στους φίλους. Τέλος, την τελευταία μας επίσκεψη στο τζάμπο εδώ της Λευκάδας, πήραμε αυτό εδώ, που είναι ένα φορτηγό με αυτοκινητάκια μέσα. Έχει και θήκη για αυτοκινητάκια για τον Βασίλη Μίκα, όπου βέβαια τσακώνεται μαζί με το Θοδωράκι γι' αυτό. Και επίσης πήραμε αυτά τα μαγνητάκια που είναι σε τετράγωνα και σε τρίγωνα, τα οποία μπορείς να φτιάξεις διάφορες κατασκευές. Είχε μέσα και αυτά εδώ πέρα που είναι σαν γυαλάκι και καλά.
Και είτε μπορείς να τα κολλήσεις επάνω στο ψυγείο, είτε μπορείς να τα κολλήσεις μεταξύ τους και να δημιουργήσεις διάφορες κατασκευές. Πάρα πολύ ωραία δραστηριότητα για τα μικρά σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Ξέρω ότι δεν είναι το κλασικό μας content που αφορά beauty. Όμως δεν ήθελα να σας αφήσω χωρίς βίντεο και μια και αυτή τη στιγμή το πρόσωπό μου δεν δέχεται τίποτα, ούτε ακόμα και σπιτική μάσκα. Είπα να σας κάνω τουλάχιστον ένα haul και ας είναι περισσότερο να αφορά παιδιά και παιδικό πάρτι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν σας άρεσε μην ξεχνάτε να κάνετε like και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω να είμαι πάρα πολύ σύντομα αρκετά καλά ώστε να μπούμε φυσιολογικά στα βιντεάκια μας, στο content μας, στο beauty μας και τα σχετικά μας. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε σημαντικότερο. Να χαμογελάτε. Γεια σας. Ξέχασα. Είδατε που σας είπα ότι έχω παρέα σήμερα. Η παρέα μου είναι αυτό εδώ το πουλάκι, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μας κάνει τη χάρη, έχει γυρίσει από την άλλη πλευρά. Το οποίο ενώ γυρνούσαμε από το Λούρο, έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό μας και έπεσε στην άσφαλτο. Γεια σου, για σένα μιλάμε. Είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά παρατήρησαμε ότι η καρδούλα του χτυπούσε, οπότε το πήραμε στα χέρια και θέλαμε να δούμε πώς θα καταλήξει, τι θα γίνει. Τελικά στα μισά της διαδρομής ψιλοσυνήλθε, οπότε σταματήσαμε για να το αφήσουμε να φύγει, αλλά δεν ήθελε να φύγει. Οπότε κατέληξε μαζί μας εδώ στο σπίτι. Δεν θα το κρατήσω στο κλουβί. Περιμένω λίγο να συνέλθει 100% και θα τον αφήσουμε να φύγει. Ήδη νιώθει καλύτερα, γιατί ξεκινάει, έχει πει το νεράκι του, έχει φάει λίγο φαγητό, ξεκίνησε να ζωηρεύει μέσα εδώ. Οπότε λογικά μέχρι το απογευματάκι θα τον αποχαιρετήσουμε, αλλά ήθελα να σας το δείξω, γιατί είναι μια φατσούλα. Αυτά. Γεια σας.